Σφίγγει ο κλειός για τις οικογένειες που χρηματοδοτούν τις σπουδέ των παιδιών τους, την ώρα που ο πληθωρισμός στη χώρα μας έχει εκτοξευτεί. Τον τελευταίο καιρό το κύμα της ακρίβειας έχει πλήξει και τα φοιτητικά σπίτια, με τους γονείς να παίρνουν μια βαθιά ανάσα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Μέχρι στιγμή κρατάνε, αλλά είμαι ένα παιδί, ίσω γι' αυτό. Αν ήμασταν παραπάνω παιδιά, δεν ξέρω. Θα είχαν δυσκολευτεί. Λοιπόν, από φίλου μου που ακούω, είναι το πράγμα τα πράγματα ζώρικα. Δεν είναι, είναι όπω στι αρχέ. Τα κοινόχρηστα αλλάξει τιμές, λόγω του γιατί αυξήθηκε το ρεύμα, α πούμε. Το ενίκιο για εκεί που είναι το σπίτι κυμαίνεται καλά, θα πω. Αλλά μετά είναι τα υπόλοιπα. Τα ρεύματα, νερά που ανέβηκαν κιόλα. Οπότε... Οι γονεί ζορίζονται. Ε, σε ένα βαθμό, ναι. Δηλαδή, α πούμε, έχω πει, και την ίση πιτώνικο κυρά. Πολλέ φορέ μπορεί να αργήσουμε κάποια πράγματα να πληρώσουμε ή και εγώ, α πούμε, μπορεί καμιά φορά να ζορίζομαι, αλλά εντάξει. Σε μια περίοδο που τα έξοδα είναι ιδιαίτερα αυξημένα, Αναμενόμενο είναι πως το χαρτζιλίκι των φοιτητών ξοδεύεται πιο επιλεκτικά και συγκρατημένα. Μπορεί, ξέρω εγώ, καμιά προσφορά να κοιτάξει πιο καλά ή οτιδήποτε. Θα το δεις πάντως καμιά προσφορά αν ένα σώσεις ότι σώζεται. Για μένα προσωπικά δεν έχει υπάρξει θέμα. Ευτυχώ, είμαι από του τυχερούς. Αλλά σίγουρα, επειδή ψάχνουν τώρα σπίτι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμέ. Η αδερφή μου έχει τελειώσει ιατρική και μένουμε μαζί, οπότε είναι λίγο. Εντάξει, ε, ένα νίκιο, κάπω πιο εύκολο για του γονεί μα προσπαθώ να κάνω πιο πολλή οικονομία γίνεται. Ε, μένω και με ένα παιδί δίπλα, οπότε κάποια πράγματα τα μοιραζόμαστε κιόλα. Μπορεί κάποιο να μαγειρεύει ή το αντίστροφο, ξέρω εγώ. Το να ξοδέψω χρήματα ενώ έχω ήδη σπίτι. δεν, δεν είναι κάπω συμφέρει, γιατί τα χρήματα αυτά μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Οπότε, αν μπορώ να μειώσω το κόστο κατά μισό και να το πληρώνω μέσα σε φοιτή μου, μπορεί να το σκεφτόμουν. Σωτήρια λύση φαίνεται πω αποτελεί η στη φοιτητική λέσχη. Για πολλού φοιτητέ, η στη λέσχη είναι δωρεάν, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Αλλά και για όσους φοιτητές δεν δικαιούνται δωρεάν σύντηση, ένα πιάτο φαγητό στη Λέσχη κοστίζει πολύ λιγότερο από οπουδήποτε αλλού. Είναι τζάμπα ή ακόμα και αν πλέον ένα 2 ευρώ το γεύμα. Άρα 2 ευρώ δεν, πληρε... δεν τρως τίποτα έτσι. Η σχολή έχει απαι... απαιτήσει, αλλά σχετικά με το φαγητό και όλα τα, τα έξοδα, δηλαδή από σούπερ μάρκετ, έχω τους γονείς μου προφανώς. Ε, από δουλειά τώρα προ το παρόν θα το δω μάλλον πιο προ το μέλλον, να δω πώ θα πάει πρώτα το πανεπιστήμιο και μετά. Πάντω, μέχρι στιγμή, οι γονεί στην πλειοψηφία του φαίνεται πω με αυτοδυσία κρατούν γερά αντίσταση απέναντι στι συνεχόμενε ανατιμήσει, προκειμένου να μην χρειαστεί να κάνουν περικοπέ από τα φοιτητικά έξοδα των παιδιών του.